Ρωμίγια. Η αιώνια πόλη, η Ρώμη, είναι από ό,τι φαίνεται η απόλυτη φαντασίωση των τζιχαντιστών και ο απότερος στόχος τους. Εκεί θέλουν να γίνει τελική αναμέτρηση με τη Δύση. Στο νέο τους πολεμοχαρές βίντεο ονειρεύονται μάχες με φόντο το Κολοσσέο ή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Ο τίτλος του βίντεο είναι «Συνάντηση στην Ταμπίκ». Στις αιματηρές μάχες που εξελίσσονται με στόχο την παγκόσμια κυριαρχία, οι πιστοί του ISIS μάχονται κατά των δυτικών σταυροφόρων. Οι εικόνες με τα τεθωρακισμένα που φέρουν τη σημαία του Ισλαμικού Χαλιφάτου και κατευθύνονται στην Ιταλική πρωτεύουσα, μαγνητοσκοπήθηκαν στο Ιράκ. Ο αφηγητής προειδοποιεί: αυτή είναι η τελευταία σας σταυροφορία. Την επόμενη φορά εμείς θα φέρουμε τη μάχη στη δική σας γη. Κουβαλούν βαρύ οπλισμό. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, το λαθρεμπόριο πετρελαίου τους έχει αποφέρει κέρδος που ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Interestingly and maybe surprisingly for your viewers, the Assad regime in Syria is a primary customer of ISIL's oil. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία με τον Μπασάρ αλ-Άσαντ στη μάχη κατά του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Οι τζιχαντιστές πάντως συνεχίζουν να ανεβάζουν σε ιστοτόπους βίντεο με τις θηριωδίες τους. Αυτή τη φορά ανατείναξαν δύο ανθρώπους μέσω κινητού τηλεφώνου. Τους τοποθέτησαν πάνω σε εκρηκτικά και υποχρέωσαν έναν άλλο εχμάλωτο να παρακολουθεί την εκτέλεσή τους. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία του Βελγίου, εταιρείες από την περιοχή της Βαλλονίας πούλησαν όπλα στη Σαουδική Αραβία, τα οποία βρέθηκαν στα χέρια των τζιχαντιστών. Στη σκιά αυτών των αποκαλύψεων άνοιξαν στη Σαουδική Αραβία οι κάλπες για τις δημοτικές εκλογές, όπου για πρώτη φορά μπορούν να συμμετάσχουν οι γυναίκες ως ψηφοφόροι και υποψήφιες. I'm so proud of this improvement in Saudi. Άνδρες και γυναίκες ψήφισαν χωριστά και κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 6.000 υποψηφίους και 900 υποψήφιες. Ένα τεράστιο έργο που θα ενώνει την Ευρώπη με την Αμερική φιλοδοξία.